ήθελα να τελειώνω να σας πω ότι παλιά μιλάγαμε για εξειδίκευση ή για γενική γνώση. Μα φτάσαμε πια σε ένα σημείο να ξαναγυρίσουμε πια στα βασικά. Το all around είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέει ότι η γενική γνώση, τι είναι αυτός που έχει γενική γνώση, ο generalist, είναι αυτός ο οποίος ξέρει τόσα πολλά, ξέρει πολλά για πάρα πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος τα πράγματα για τα οποία ξέρει πολλά είναι τόσα πολλά που ξέρει τίποτα από πολλά. Και αυτός που είναι specialist ξέρει τόσα πολλά πράγματα, μα τόσα πολλά πράγματα για τόσο μικρό πεδίο γνώσεων, που στο τέλος ξέρει τόσα πολλά πράγματα για το τίποτα. Ενώ το παιχνίδι είναι all around. Και εκεί φτιάχνονται οι καριέρες. Για να μπορέσεις να φτάσεις στο δρόμο σου προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας όταν υπάρχουν ερωτήσεις. Αυτό εργάζεται. Με ακούτε από αυτό. Πατάτε, τι κάνετε, πατάτε κάποιο κουμπάκι από εκεί. Συνήθως γίνονται πρώτα οι ομιλίες και μετά οι ερωτήσεις του ακροατηρίου. Αν θέλετε να γίνουν τώρα οι ερωτήσεις. Επειδή εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα νεότερο από αυτά που ακούστηκαν από το κύριο Ευγένιο, λέω να μιλήσω μόνο για 5 λεπτά και μετά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Τι λέτε, συμφωνείτε? Όπως θέλετε. Ωραία, θέλετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω... Συμφώνησε, κύριε. Λοιπόν, ακούσαμε μια πολύ αναλυτική κουβέντα. Καλησπέρα και από μένα. Δηλαδή, ακούσαμε ακριβώς πώς περιγράφεται σήμερα ο χώρος των καταναλωτικών προϊόντων. Εγώ μόνο θέλω να πω το εξής τώρα για να συμπληρώσω. Καταρχήν, έχουμε σε αυτήν την αίθουσα νέους ανθρώπους και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα, γιατί είμαι και εγώ Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το λέγαμε ΣΟΕ βέβαια, που ψάχνονται να δουν πού θα ξεκινήσουν, τι θα κάνουν. Πράγματι, τα στελέχη που εργάζονται στα καταναλωτικά προϊόντα, η δουλειά τους αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Και φαίνεται ότι και στη συνέχεια θα αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά η ρόλη μέσα στον χώρο των εταιριών αυτών. Και έχει να κάνει κυρίως ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και σταμάτησε πολύ ο Βασίλης, είναι το innovation, καινοτομία. Για δεκαετίες τα καταναλωτικά προϊόντα υπέφεραν από έλλειψη καινοτομίας. Ενώ βλέπετε η τεχνολογία, βλέπετε ας πούμε αυτό πώς αλλάζει δραματικά. Γιατί σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων το να βρεις την καινοτομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι άλλο. Πώς μπορεί το Ariel να βγάλει το λεκέ από απόσταση, τηλεφωνικά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε καινοτομίες και στα καταναλωτικά, που το έχει ανάγκη ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής ζητάει καινοτομία και από το καταναλωτικό προϊόν, ας πούμε. Έτσι, είναι εντελώς διαφορετικό σήμερα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, η καινοτομία. Ανέφερε στο BSL, πραγματικά επανάσταση, και οι πάνες με τα μωρά. Σκέψου μετά από 3.000 χρόνια που δεν είναι με πανάκια τα μωρά, εισφορές πάμπρισες ή όχι βέβαια, δεν έχει. Όχι, όχι, ναι. Λοιπόν, βγήκε αυτό το πράγμα και κοιτάξτε τώρα, μέσα σε 30 χρόνια που υπάρχει πάνα, το 80 η μαμά ήθελε κατά μέσο όρο 10-12 πάνες την ημέρα για να το κρατήσει στεγνό. Σήμερα θέλει 3-4. Το σουίφερ, εκείνο το πραγματάκι μαζεύει τη σκόνη. Και ούτω καθεξής. Η καινοτομία λοιπόν είναι η πρόκληση στα καταναλωτικά. Σε ορισμένες κατηγορίες παγκόσμια υπάρχει δυσκολία να βρεθεί καινοτομία στα περιπατικά και θα είναι δύσκολο αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι τι άλλαξε, όπως είπες πολύ ωραία, πώς αποφασίζει ο καταναλωτής. Και γι' αυτό σήμερα μιλάμε για consumer και για shopper. Consumer είναι αυτός που καταναλώνει ένα προϊόν και shopper είναι αυτός που πηγαίνει και το ψωνίζει. Και η έρευνα έχει δείξει ότι ακόμα και το ίδιο άτομο να είναι και shopper και consumer, όταν μπαίνει στον χώρο του καταστήματος, τα κριτήριά του είναι διαφορετικά. Αποφασίζει αλλιώς, είπε ο Βασίλης. Οι αγοραστικές αποφάσεις δεν παίρνονται από την τηλεόραση όπως μια φορά και ένα καιρό. Παίρνονται μέσα στον χώρο πώλησης. Αυτό τι έχει γίνει τώρα. Έχει αλλάξει ουσιαστικά το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Ποιο ήταν το παραδοσιακό μάρκετινγκ? Έβγαζα ένα ωραίο προϊόν, έκανα ένα ωραίο πακετάκι κλπ. Το που έλεγα, αν ήταν καταναλωτικό στους μπακάλιδες της χώρας,
Έβαζε διαφήμιση και την άλλη μέρα που λέγαμε. Δεν γίνεται σήμερα. Οι αγοραστικές αποφάσεις παίρνονται μπροστά στον χώρο του ραφιού, άρα μιλάμε για νέα εργαλεία marketing, για νέο expertise που στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το ανακαλύψαμε την τελευταία 8ετία, 10ετία, αν το ανακαλύψαμε. Και μάλιστα υπάρχει μια άμυνα σε πολλές ελληνικές εταιρείες. Ακόμα οι marketeer λειτουργούν αγνοώντας αυτά που λέμε τώρα εμείς, ας πούμε, και χαλάνε και ένα κάρο λεφτά. Έχουμε το, όπως συζητούσα από λίγο, το direct marketing, customized marketing, που σε βρίσκει μια ωραία επιστολή, ένα gift pack, δώρο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όλα αυτά λοιπόν έχουν διαφοροποιήσει τις δουλειές, ας πούμε. Το key account management που μας είπε ο Βασίλης ο Ευγένιος, ουσιαστικά μιλάμε για customer marketing. Customer marketing μιλάμε και εννοούμε όχι customer τον τελικό αγοραστή, μιλάμε την Carrefour, τον Βερόπουλο. Ο key account manager σε μια πολύ μεγάλη σήμερα εταιρεία αγωνίζεται να ανεβάσει το μερίδιο της Carrefour σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες που θεωρείται ανταγωνιστικές παρότι ένας άλλος συνάδελφος του δουλεύει δίπλα. Και το performance του key account manager, Νίκο, έτσι, είναι αν έχει, έχει ανεβάσει σε win-win, σε σχέση win-win. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν λένε ότι έχουμε περάσει μια καινούργια εποχή που, όπως ακούσαμε τον Βασίλη τον Ευγένιο, οι γνώσεις είναι ατελείωτες που έρχεται. Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν αυτές οι γνώσεις καινούργιες με την ταχύτητα και καθηγητά που μας φτάνουν, αν μπορεί να τις αφομοιώσει γρήγορα το πανεπιστήμιο και να τις δώσει. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Γιατί τρέχουν γρήγορα, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, 2 χρόνια πίσω να είναι το πανεπιστήμιο σήμερα σε αυτά που συζητάμε τώρα, βγάζουν ίσως πτυχιούχους οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να σταθούν στην αγορά. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα, σε συνδυασμό με κάτι που δεν συζητήσαμε με τα hard discounters, τα εκπτωτικά καταστήματα, τα private labels, την ύφεση και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, κάνει πάρα πολύ προκλητική και ενδιαφέρουσα τη δουλειά, για να περάσω θετικό μήνυμα, στα καταναλωτικά. Άλλο στα καταναλωτικά είναι και το μεγάλο γήπεδο. Είναι σαν να παίζεις γήπεδο, όπως λέω εγώ, σε ένα κανονικό διαστάσιο. Ο Ολυμπιακός παίζει σε μικρό ή σε μεγάλο, δεν θυμάμαι που παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει σε 5x5 που είναι. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω μας δίνει τώρα την ευκαιρία να κάνουμε κουβέντα και να σας απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να κάνω εγώ μία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι είναι λίγο ντροπαλό το ακροατήριο. Απευθύνω την ερώτηση στον κύριο Ευγένιο. Η Ελγέκα έχει στο χαρτοφυλάκιό της πολλά προϊόντα, τα οποία, κάποια από τα οποία είναι διαφορετικά πολύ μεταξύ τους. Πώς γίνεται η επιλογή των προϊόντων αυτών και πόσο μπορούν να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ προϊόντων που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους? Μάλιστα. Ακούγομαι εγώ? Ακούγομαι. Για να δω. Ακούγομαι. Λοιπόν, η Ελγέκα έχει ουσιαστικά 71 προϊόντα, τα οποία είναι χωρισμένα σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι το dry food, του ξηρού τροφίμου, που απαιτεί ουσιαστικά ξηρή διανομή, διανομή χωρίς ψυγείο, και έχει σημασία αυτό που λέω. Έχει τα snacks και τα confectionery, δηλαδή μπισκότα, σοκολάτες, τσίκλες κτλ, τα οποία είναι ξηρή διανομή, αλλά απευθύνονται σε 2 κανάλια. Απευθύνονται στα κανάλια της λιανικής, των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, αλλά και στο χοδρεμπόριο ζαχαροδών, τελικό σημείο, περίπτερο ξυλικό. Έχει τα προϊόντα τα ψυχόμενα, όπως είναι τα ψυχόμενα της Φεραίρο, Πίγκουιν, Γαλακτοφέτες, τυριά, Εντρεμόντ, αλαντικά φιωρούτσι και τα χρυσά αυγά, φρέσκα αυγά, τα χρυσά αυγά είναι. Και έχει και τα προϊόντα τα οποία είναι non-food και είναι προϊόντα καθαρισμού σώματος, όπως παπουτσάνες, σαπούνια, σαμπού, baths, συν κόλλες λόγκο, συν αποσμητικά χώρου και σκοροκτώνα. Αυτά λοιπόν είναι χωρισμένα σε 4 διαφορετικά business units, όπως θα το λέμε. Σύμφωνα
με το ομοειδές του χαρακτήρα τους.